Καλησπέρα σας κύριε Τσόχο. Γεια σου Γιώργο μου, τι κάνεις? Δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά. Μπράβο. Έχω γεμίσει με θέματα σίγουρα όλη την εβδομάδα. Μπορεί να βάλω και μια δεύτερη εβδομάδα μέσα. Αλλά μου τη χαλάνε τώρα, μου τη χαλάει η ευόλυμη αγωνιστική τώρα. Τι δουλειά έχουν να βάλουν τρίτη τετάρτη παιχνίδια με τέτοιο σοου? Ναι. Ασχοληθούμε με το άθλημα δηλαδή, αντί να ασχοληθούμε με τα εξωαγωνιστικά που είναι τα καλύτερα. Τρίτη, τετάρτη, πέμπτη. Ναι. Εμείς γενικώς πάω και την πέμπτη, γιατί πάω εγώ και το ξέρω, καταλαβαίνεις. Εσύ πας. Εγώ πάω. Λοιπόν, να μιλήσουμε για το Σαββατοκύριακο. Ξεκινήστε από όπου θέλετε. Εγώ έχω πάρει τη θέση μου. Έχω πάρει και ένα πολύ ωραίο καφέ μόλις ήρθε. Γιατί λέω, θα ακούσω έναν άνθρωπο να μιλήσει τώρα για τα αγωνιστικά. Να σου πω ότι πέρασα καταπληκτικά την Παρασκευή το βράδυ μέχρι την Κυριακή το πρωί. Μετά ζωρίστηκα πολύ. Έχω μεγαλώσει και αρμάω κιόλας. Πήρα το Βασιλάκι του Σαμπράκου, πήραμε και τις γυναίκες μας. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά τέλος πάντων, ναι, καμιά φορά αναγκαστικά γίνεται και αυτό. Ναι. Και πήγαμε σε ένα χωριό ορεινό προς το Καρπενήσι, γιατί το Σάββατο καλύπταμε οι δυο μας το μεγάλο μάτς Λαμία Βόλος. Ματσάρα, με γκολάρες, ναι. Γκολάρες, ματσάρα, ναι. Περάσαμε καταπληκτικά και στο γήπεδο, πολύ ωραίο μάτς κτλ. Ήπια εγώ και ο Βασιλάκης και οι δύο κυρίες, δηλαδή κυρίως εγώ και ο Βασιλάκης, 3 λίτρα τσίπουρο μετά το μάτς. Θα το προσέξεις αυτό. 3 λίτρα τσίπουρο. Περιμένω να κληρώσεις, ναι. Στο βουνό. Κοιμηθήκαμε σαν πουλάκια και σηκώθηκαμε την Κυριακή το πρωί και γυρίσαμε στην Αθήνα, γιατί είχαμε διάφορες δουλειές. Είχε ντέρμπι, εγώ είχα Γιουβέντους Ίντερ, είχαμε απ' όλα. Και έρχεται το ντέρμπι και που λες, κοίτα τι ωραία μπορείς να περάσεις με το ελληνικό ποδόσφαιρο και τη Super League. Πάρα πολύ ωραία, Λαμία Βόλος κτλ. Σου έρχεται αυτό. Και δεν σου έρχεται μόνο αυτό. Εκεί που πήραμε τα τσίπουρά μας, είδαμε και τον Άρη, είδαμε και τον ΠΑΟΚ. Είχαμε εκεί τα τάμπλετ μας. Συνδεθήκαμε, τα παρακολουθήσαμε και τα δύο μάτς. Υπό την επίρρεια αρκετού αλκοόλ βεβαίως, αλλά μια χαρά τα είδαμε. Ναι. Και γυρνάμε την Κυριακή το πρωί και βάζω και βλέπω αυτό το βίντεο με τα όσα έγιναν στο Περιστέρι. Και εκτροχιάστηκα. Ευτυχώς που δεν βγήκαμε χθες. Γιατί χθες ήμουν πολύ εκνευρισμένος. Και δεν είναι ότι εκτροχιάστηκα, γιατί όταν ήμουν πιτσιρικάς ήμουν ένα πολύ δραστήριο, υπερβολικά δραστήριο παιδί και έχω πλακωθεί αρκετές φορές με τα ΜΑΤ και τους έχω τραγουδήσει 3.60 παίρνετε για τον κόσμο δεύνετε και τους έχω πει γιουσουφάκια και τους έχω πει στρουμφάκια και έχουμε πέσει και ψηλές επορίες και τέτοια κτλ. Και έχω φάει και αρκετές ψηλές, ειδικά σε κάτι πορείες, 17 Νοέμβρη κτλ. Δεν είναι ότι με έπιασε το, με ξαναβρήκε στα 48 μου το επαναστατικό της νεολαίας μου. Αλλά η εικόνα αυτή σε εξοργίζει. Σε εξοργίζει πρώτον, γιατί κατά την άποψή μου γίνεται με πρόθεση. Οι πρώτοι που δεν θέλουν τις μετακινήσεις οπαδών είναι αστυνομικοί. Ναι. Και το έχουν σχέδιο να το κάνουν αυτό. Όλοι όσοι έχουμε πάει εκδρομή κάποια στιγμή σε εκτός έδρας μάτς, το έχουμε ζήσει και το έχουμε διαπιστώσει. Κανονικά. Αυτό. Και εγώ μαζί. Σωστά. Αλλά να συμβαίνει το 2022 είναι εξοργιστικό. Να συμβαίνει με αυτόν τον τρόπο είναι εξοργιστικό. Να λένε αστυνομικοί σε πολίτες τι κάνει ο Άλκης και θα πάει να βρεις τον Άλκη. Είναι για να, δηλαδή, σε πιάνει διάθεση να του ανοίξεις το κεφάλι. Σε φέρνουν σε αυτό το σημείο εκείνη την ώρα. Που σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει θα πάει να βρεις τον Άλκη ή τι κάνει ο Άλκης. Δεν είναι, δηλαδή, ξεπερνάει τα όρια της, της αστυνομικρατίας ή δεν ξέρω τι. Φτάνουμε σε επίπεδα όχι απλώς απάνθρωπα, όχι απλώς εξοργιστικά, αλλά σε επίπεδα που λες ότι τι θα πει γίνεται δε και μπορεί ένας από αυτούς και αυτό. Πού είναι αυτοί που του μάζεψαν αυτούς? Ας πούμε ότι ξέφυγε ένας που δεν ξέφυγε. Ας πούμε ότι ξέφυγαν 5 που δεν ξέφυγαν 5. Οι άλλοι που ήταν εκεί, γιατί δεν είπαν όπαρε. Όπαρε. Τι είναι αυτό που λες? Τι είναι αυτό που κάνεις συνάδελφε? Δεν καταλαβαίνω εγώ. Δηλαδή άμα βγω στο ραδιόφωνο και αρχίζω και βρίζω, δεν θα με βάλεις στη θέση σου. Στη θέση μου. Δεν θα πεις όπα. Ραδιόφωνο είμαστε. Τι είναι όλα. Δηλαδή οι άλλοι τι. Οι άλλοι δεν είναι αμέτωχοι. Επειδή παρακολουθούσαν, επειδή δεν έδιναν κι αυτοί, επειδή δεν έβρισαν κι αυτοί, επειδή δεν τράπηκαν, ας πούμε, να μιλήσουν για ένα νέο παιδί που έχει πεθάνει και να το,
και να συμπεριφερθούν στη μνήμη του με αυτόν τον τρόπο. Και δεν υπήρχε κάποιος από όλους αυτούς να τον δούμε να γυρνάει και να λέει σε έναν όπαρε. Όπαρε. Ναι, ναι. Δηλαδή να γίνει εσέ για να βρούμε μόνο αυτόν που έδρε, ή μόνο αυτόν που έβρισε, ή μόνο αυτόν που συμπεριφέρθηκε. Όλοι αυτοί έπρεπε να είναι σε διαθεσιμότητα σήμερα. Έτσι, τώρα το ρεπορτάζ λέει ότι ο αρχηγός ελληνικής αστυνομίας τελείωσε τον επικεφαλής των ΜΑΤ που ήταν εκεί. Προφανέστατα. Προφανέστατα. Δηλαδή, το τελείωσε, δεν ξέρω τι σημαίνει, απλά το βλέπω. Είναι ρεπορτάζ. Ναι, από... ναι. Ας ελπίσουμε ότι το λέμε με τον κυριολεκτικό όρο. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που θέλω. Δηλαδή, πολλές φορές ενοχλούμε και με το ανάποδο. Ότι πάντα για όλα αυτά η αστυνομία. Και ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι. Και όπου τους πετυχαίνουμε να τους ρίχνουμε πέντε φάσκελα ή δεν ξέρω εγώ τι, ή να τους αποδοκιμάζουμε. Αλλά και η ίδια αστυνομία κάποια στιγμή θα πρέπει να προστατεύει τον ίδιο τον εαυτό. Και το ίδιο το όνομα. Δεν μπορεί να βγαίνουν τώρα οι κυρίες και οι κύριοι στα μπαλκόνια στο Περιστέρι και να εξοργίζονται και να λένε μη βαράτε τα παιδιά. Δεν μπορεί δηλαδή να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αντί να βγαίνει ο κόσμος στο μπαλκόνι και να λέει από την αστυνομία να, να μας προστατεύσει, να βγαίνει για να λέει πω Παναγιά μου βοήθεια ήρθε η αστυνομία. Να προστατευτούμε από την αστυνομία. Εντάξει, είμαστε στο 2022 και ζούμε στην Ελλάδα. Πραγματικά, δηλαδή, τα βίντεο αυτά με αποσυντώνησαν πλήρως. Και ξαναλέω, ούτε κανένα καλό παιδί ήμουν στα νιάτα μου, ούτε πέφτω από τα σύννεφα και δεν φανταζόμουν να του συμβαίνει αυτό. Αλλά υπάρχουν και όρια. Δυστυχώς πραγματικά υπάρχουν και όρια. Δυστυχώς δεν υπάρχουν. Αυτό αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά. Και μετά από αυτά τα όρια πήγαμε στο πολύ ωραίο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, που δεν ξέρω τι θα σας πω τώρα γι' αυτό. Και αυτό, ξέρεις, πολλές φορές στο παρελθόν λέγαμε για την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Ναι. Και είχε γίνει μάλιστα και για μια, ξέρω εγώ, περίπου δεκαετία, πόσο κάπου τόσο πρέπει να ήταν, έχει γίνει και της μοδός να συζητάμε για την ποδοσφαιροποίηση της πολιτικής. Τώρα πια είμαστε αλλού, είμαστε στην πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου. Έτσι. Δηλαδή αυτό που συνέβη χθες δεν αφορά το αν υπήρξε κλοπή ή δεν υπήρξε κλοπή ποδοσφαιρική. Αυτό που συνέβη χθες είναι αν υπήρξε υποκλοπή ή δεν υπήρξε υποκλοπή πολιτική. Είναι ξεκάθαρο. Και είναι ξεκάθαρο ότι όλο αυτό θα έχει και συνέχεια. Και δεν είναι εύκολο, πόσο εύκολο είναι να μένουμε μονίμως, να λέμε, να μείνουμε μονίμως στο ποδόσφαιρο. Να μείνουμε στο ποδόσφαιρο. Στις στοιχηματικές πάντως παίζεται αν θα τελειώσει ή όχι το πρωτάθλημα. Να, δεν μου κάνει εντύπωση. Να μείνουμε λοιπόν στο ποδόσφαιρο και να πούμε ότι στο ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, ήταν πολύ καλύτερος, έκανε την καλύτερη του φετινή εμφάνιση. Πόσα αυτιά έχουμε εκεί έξω που μετά από όλα αυτά θέλουν να συζητήσουν γι' αυτό. Και πόσο καμιά φορά φαινόμαστε και γραφικοί όλοι εμείς που επιμένουμε, ρε παιδιά, ποδόσφαιρο είναι να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο και να συμπεριφερθούμε και να το χαρούμε ως ποδόσφαιρο όταν συμβαίνουν όλα αυτά γύρω-γύρω. Τέλος πάντων, για να μην τα κουράζω και να πω την άποψή μου και για την τρομερά επίμαχη φάση, για άλλη μια φορά είμαστε και λίγο άτυχοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί όλο πάνε και μας πετυχαίνουν για κάτι φάσεις σε κάτι κρίσιμα μάτς. Δηλαδή που λες, κοίτα το διάολο τώρα τι πήγε και συνέβη. Σύμφωνα με το γράμμα του νόμου, αν θες την άποψή μου λοιπόν, μπορεί να δοθεί πέναλτι ξεκάθαρα. Ο Άβυλα δεν έχει κανένα λόγο. Δεν είναι ότι τον βρίσκει, δεν τρέχουν παράλληλα και κατά λάθος τον βρίσκει με το χέρι στο στήθος. Ναι. Όπου εκεί θα έλεγα είναι υπερβολικό. Ο Άβυλα πάει και στέκεται μπροστά και για έναν άγνωστο, προφανέστατα χαζό ηλίδιο λόγο, απλώνει τα χέρια του για να εμποδίσει τον Ιωαννίδη και με αυτό το άπλωμα τον βρίσκει ξεκάθαρα στο στήθος. Δεν εξετάζω την υπερβολική αντίδραση του Ιωαννίδη, δεν εξετάζω το αν κάνει θέατρο που προσποιείται ότι χτυπήθηκε στο πρόσωπο και όχι στο στήθος. Όλα αυτά δεν αφορούν την ποινή. Προφανέστατα με αυτό το άπλωμα του χεριού εμποδίζει την κίνηση του Ιωαννίδη, δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει ο Άβυλα και σύμφωνα με το γράμμα του νόμου ο διαιτητής που αυτό το πράγμα το έχει δώσει γιατί νομίζει ότι είναι έξω από την περιοχή πέναλτι, τον φωνάζει ο Βάρ και του λέει φίλε αυτή την παράβαση που έχει δώσει δεν έχει γίνει έξω από την περιοχή, έχει γίνει μέσα στην περιοχή, άρα δεν είναι φάουλ, είναι πέναλτι.
αν θα το έδινε αυτό ο διαιτητής, αν ήξερε ότι είναι μέσα στην περιοχή και όχι έξω, αν θα το έδινε δηλαδή με την πρώτη ματιά πέναλτι, αν δεν πίστευε ότι είναι φάουλ, δεν ξέρω. Ούτε μπορώ να πω στην ψυχολογία του. Εάν στο πνεύμα του νόμου καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη αντίδραση από τους, από τον ίδιο τον Ολυμπιακό και από τους φίλους του, ναι, μπορώ να το καταλάβω. Το αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη και σηκώνει ερμηνεία, επίσης μπορώ να το καταλάβω. Πάντως δεν είναι μια σφαγή, δεν είναι μια φάση που το γράμμα του νόμου δεν σου επιτρέπει να δώσει πέναλτι. Όπως επίσης δεν είναι και σοβαρή δικαιολογία το ότι είχαμε, δεν έπρεπε να είναι 6 στρατοδεστήσεων, πρέπει να ήταν 5 ή 4 και εντάξει έδωσε 6 και γιατί στο 6 και 20 δίνει πέναλτι, όχι. Τα έχουμε λύσει αυτά τα ζητήματα πάρα πολλές φορές. Κάθε φορά κάποιος που συμβαίνει κάτι στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων γκρινιάζει. Στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε ότι ο κανόνας είναι ένας. Το μάτι τελειώνει όταν στηρίξει ο διαιτητής και προφανέστατα το ξέρει ο Άβυλα όταν κάνει αυτή την ορισία που και ο ίδιος νομίζω δεν έχει καταλάβει που είναι, τι ακριβώς κάνει, προσπαθεί να προστατεύσει την μπάλα και κάνει αυτή την ανοησία. Μια ανοησία που την πληρώνει πολύ σκληρά ο Ολυμπιακός, υπό την έννοια ότι έχει κάνει το καλύτερο του φετινό μάτς, υπό την έννοια ότι ήταν εμφανώς ανώτερος από τον Παναθηναϊκό, υπό την έννοια ότι με βάση την εικόνα του παιχνιδιού θα έπρεπε να έχει κερδίσει, αλλά συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Δεν κερδίζει πάντα αυτός που είναι ο καλύτερος στο παιχνίδι, δεν κερδίζει πάντα αυτός που έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, δεν κερδίζει πάντα αυτός που φτάνει πιο κοντά στη νίκη και η εμφάνιση και η απόδοσή του σου δίνει την εντύπωση ότι έπρεπε να κερδίσει. Καμιά φορά συμβαίνει και αυτό που συνέβη χθες, όχι καμιά φορά, αρκετές φορές συμβαίνει και αυτό που συνέβη χθες στη Λεωφόρο. Υπό αυτήν την έννοια ο Παναθηναϊκός μπορεί να αισθάνεται πάρα πολύ τυχερός που σε αυτή την κακή του βραδιά κράτησε και το συν 10 από τον Ολυμπιακό και το συν 6 από την ΑΕΚ, η οποία σχεδόν την ίδια ώρα, μια ώρα αργότερα, δεν μπόρεσε να φύγει από την Τρίπολη και έμεινε στο 1-1. Τώρα όλο το υπόλοιπο έχει να κάνει με την ιστορία αποκάλυψης των υποκλοπών, οποία είναι μια άλλη τρομερή ιστορία, μην κάνουμε τώρα πολιτική κουβέντα, που είναι να απορρίζει λίγο πώς είναι δυνατόν να παρακολουθούνται και πολιτικοί αντίπαλοι. Εγώ αφήνω τις επιχειρηματίες στην άκρη. Και πολιτικοί αντίπαλοι και οι πολιτικοί σύμμαχοι και οι υπουργοί. Όλο αυτό σε κάνει λίγο να απορρίσει τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά τέλος πάντων, αν θα τα βρει κάποιος, θα τα βρει η υπηρεσία που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μάλλον δεν είναι δικά μας θέματα. Μιλάω τώρα τελείως ως πολίτης και όχι ως δημοσιογράφος. Αλλά όλη αυτή η ένταση φαίνεται πως ξεκάθαρα έχει μεταφερθεί και στο ποδόσφαιρο και ενδεχομένως να μας ταλαιπωρεί αρκετά κατά τη διάρκεια της ζώνης. Τους δύο δικούς μας πώς είδες? Τα είπαμε και το Σάββατο βράδυ αναλυτικά. Είδα ο Άρης αρχίζει και έχει μια κακώς εννοούμενη συνέπεια στο να χάνει πολλές ευκαιρίες. Του συνέβη για δεύτερη φορά μετά το μάθημα τον Όφη, του συνέβη και με τον Ατρόμητο. Επίσης και σε αυτό το μάτς, ενώ στο πρώτο μήχρονο ήταν πάρα πολύ καλός, στο δεύτερο μέρος άφησε μεγάλο κομμάτι του που δεν είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού, δεν δημιουργούσε ευκαιρίες, είδε τον Ατρόμητο να του φτιάχνει ευκαιρίες. Εξακολουθεί να είναι, να φαίνεται σε κάθε μάτς πόσο, πώς να το πω, καθοριστικός μπορεί να γίνει στην πορεία του πρωταθλήματος για τον Άρη ο Ετέμπο, αλλά και πόσο ακόμα δουλειά θέλει ώστε να μοιάζει με ομάδα που θα παίζει 90 λεπτά στην ίδια ένταση, με την ίδια αναλοτροπία και, okay, και πώς θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του, γιατί πια είναι και αυτό ένα ζητούμενο για τον Άρη, είναι φανερό ότι η αποτελεσματικότητά του δεν είναι σε καλό σημείο, είναι πολύ μακριά από την αποτελεσματικότητα που θα ήθελε να έχει μια ομάδα που, αφήνω στην άκρη τον πρωταθλητισμό, μια ομάδα που θέλει να βρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν χρειάζεται να κάνεις μόνο πρωταθλητισμό και να θες να πας στο πρωτάθλημα για να είσαι αποτελεσματικός. Να θες να πρωταγωνιστήσεις, πρέπει να αρχίσεις να γίνεις αποτελεσματικός. Ο Άρης δεν είναι αποτελεσματικός. Και τον ταλαιπωρεί πολύ αυτό. Τον ταλαιπώρησε και στο φινάλε του μάτς με τον Όφη, στο τελευταίο 30 λεπτό, όπου έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ και στο πρώτο ημίχρονο στο Περιστέρι, όπου και εκεί έχασε την ευκαιρία να αλλάξει τελείως την εικόνα του μάτς, να βάλει ένα γκολ πρώτος.
και να κάνει πολύ πιο εύκολη δουλειά του, ρε παιδί μου, στη συνέχεια. Τώρα, για την νίκη του ΠΑΟΚ, μάλλον πριν σου μιλήσω για την νίκη του ΠΑΟΚ, να σου μιλήσω για την Drop και ο Σύρις ΑΕ, τη μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία φίλτρανσης και επεξεργασίας νερού στην Ελλάδα. Από το 1971 κατασκευάζει ολοκληρωμένα και πιστοποιημένα συστήματα φίλτρασης νερού για τη γεωργία, τη βιομηχανία, την ύδρευση, παρέχοντας επιπλέον εξειδικευμένες λύσεις για την επεξεργασία του νερού. Και θυμίζω ότι όποιος θέλει να βρει περισσότερες λεπτομέρειες, μπορεί να μπει στο ίντερνετ στο drop.gr, όπως τα ακούει πανεύκολα, drop.gr, για να βρει περισσότερες λεπτομέρειες για την Drop και ο Σύρις ΑΕ. Επιστρέφω στα του ΠΑΟΚ και σου λέω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ ο τρόπος που μπήκε στο μάτς. Είχαμε συζητήσει πολύ την περασμένη εβδομάδα ότι πώς ο ΠΑΟΚ θα αρχίσει να βρίσκει εκείνα τα κίνητρα μένοντας τόσο πίσω στη βαθμολογία, στο μείον 14 ήταν πριν παίξει με τον ΠΑΣ, ώστε να βρει τα κίνητρα και να συνεχίζει να προσπαθεί, να συνεχίζει να βελτιώνεται, να συνεχίζει να παίζει, να μην τον πάρει από κάτω, να μην αισθανθεί η ομάδα, οι παίχτες, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια χαμένη σεζόν, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί. Ο ΠΑΟΚ μπήκε όπως ακριβώς έπρεπε να μπει σε ένα τέτοιο είδους μάτς. Okay, το έκανε πολύ εύκολο ότι έφτασε στο 2-0 στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά κάτι έκανε σωστά για να φτάσει στο 2-0 στο πρώτο δεκάλεπτο. Οπότε μετά απλώς διαχειρίστηκε την κατάσταση. Για μία ακόμη φορά είχαμε μια καλή παρουσία του Κωνσταντέλια. Πολύ θα ήθελα αυτό το παιδί να έχει συνοδευτεί και από τον πρώτο γκολ. Νομίζω και ο Λουτσέσκο θα το ήθελε, αλλά θα έρθει και το πρώτο γκολ. Δεν θα αργήσει να έρθει όσο συνεχίζει να παίζει με αυτόν τον τρόπο. Και όπως είπα και το Σάββατο το βράδυ στα παιδιά, εδώ αποδεικνύεται για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική ότι ο Ράφα Σουάρες, όσοι είχαμε υποθέσει ότι είναι ένας παίχτης που δεν είναι της κατηγορίας των υπολείπων, νεαρών ταλαντούχων που πρέπει να δείξουν, που πρέπει να εξελιχθούν, που να. Αυτός και ο Νάρε είναι οι δύο παίχτες που αποκτήθηκαν και ήταν της κατηγορίας έτοιμοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορούσαν να προσφέρουν άμεσα. Ο Νάρε μας το έδειξε με το καλημέρα, ο Σουάρες δεν μας το έδειξε γιατί δεν έπαιξε με το καλημέρα, έπαιξε και το μάτι με τη Λεύσκη, μετά είχε αυτόν τον τραυματισμό, μετά δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε και μια φλάση. Έτσι είχαμε μάθει στο μάτς με τη Λεύσκη, τον άφησε εκτός μέχρι τα τέλη Οκτώβρη. Ένα λίγο παράξενο αυτό. Και στερήθηκε έναν παίχτη, πάω για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Σουάρες μας δείχνει ότι είναι ένα κανονικό ακραίο μπακ, ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής. Και το φώναζε το βιογραφικό του ότι είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής. Και οκ, okay, δεν είναι ανάγκη πάντα οι έτοιμοι ποδοσφαιριστές να σου βγαίνουν, αλλά αυτόν δεν τον είχαμε δει για να εκτιμήσουμε ότι δεν του βγήκε. Δεν είναι ότι τον είχαμε δει και είχαμε κρίνει ότι οκ, okay, μπορεί στην Πορτογαλία να έκανε φοβερές σεζόν, αλλά στον ΠΑΟΚ δεν κολλάει. Δεν τον είχαμε δει καθόλου. Όπως έλεγα και για τον Άρη το καλοκαίρι, ότι δεν μου λέει τίποτα που έπαιζε β' Γερμανίας. Ένας ποδοσφαιριστής που πρωταγωνιστεί στις ομάδες του και είναι έτοιμος για το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος και για να παίζει βασικό στον ΠΑΟΚ. Έτσι πάνω κάτω ίσχυε για τον Ράφα Σουάρες. Απλώς το είχαμε ξεχάσει γιατί δεν τον είχαμε δει. Δεν είναι, θέλω να πω, κουαλιάτα που ήταν ένα στοίχημα για τον ΠΑΟΚ. Μπορεί να βγει. Μπορεί να εκτοξευθεί, αλλά μπορεί και να μην βγει. Αυτός είχε ορισμένες σταθερές. Και αυτός ήταν σταθερά ένας ποδοσφαιριστής του 7. Άρα το να μην παίζει καθόλου στον ΠΑΟΚ ήταν παράξενο. Νομίζω και σε αυτό το μάτς μας έδειξε ότι ένας παίκτης που στη συνέχεια τη σεζόν θα παίξει πολύ στον ΠΑΟΚ, για να μην πω ότι είναι εξαιρετικά πιθανό να καθιερωθεί και ως βασικός. Έτσι είναι, συμφωνώ. Για τα ζευγάρια να πούμε κάτι στο τέλος της κλήρωσης. Τα ζευγάρια παραγγελία μου. Μαζί δεν συζητάγαμε την Παρασκευή και σου έλεγα εντάξει, στο Champions League έτσι και αλλιώς θα βγουν ζευγαράρες. Αλλά εδώ μπορεί στην ενδιάμεση φάση του Europa League να μας προκύψει Μπαρσελόνα, Manchester United. Και μου έλεγες, το θέλω πολύ αυτό. Ναι. Να το που μας προέκυψε. Απίθανο και όμως πραγματικό. Στην ενδιάμεση φάση του Europa League, ούτε καν στους 16, ούτε καν φυσικά στο Champions League, Μπαρσελόνα, Manchester United. Άλλη μια ένδειξη και μια απόδειξη θα έλεγα του πόσο σημαντική είναι η πρώτη θέση στη φάση των ομίλων. Δεν τη βρήκε η Manchester United, έμεινε δεύτερη και όχι απλώς θα τραβήξει ταλαιπωρία να παίξει ένα γύρο παραπάνω, αλλά πέφτει και πάνω στην Μπαρτσελόνα και μπορεί να αποκλειστεί. Το ίδιο ισχύει για τη φάση των ομίλων του UEFA Champions League. Δεν τη βρήκε την πρώτη θέση η Liverpool, τη βρήκε η Νάπολη σε αυτόν τον όμιλο με Νάπολη και Liverpool. Η Νάπολη παίρνει ως αντίπαλο την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, η Liverpool παίρνει ως αντίπαλο τη Real Madrid. Δεν τη βρήκε την πρώτη θέση στον όμιλο της η Paris Saint-Germain, τη βρήκε η Μπενφίκα με κύριο το 1-6, η Μπενφίκα παίρνει για αντίπαλο την Μπριζ και η Paris Saint-Germain παίρνει για αντίπαλο την Bayern Μονάχου.
έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και αυτό το λέμε πολλές φορές και για τις ελληνικές ομάδες και φαινόμαστε κομικοί, δεν υπάρχει κανένα μάτς, για να μην πω δεν υπάρχει κανένα γκολ που να είναι αδιάφορο και να μην το βρεις κάποια στιγμή μπροστά σου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ένα γκολ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μπενφίκα το βρίσκει τόσο μπροστά της μετά από μια εβδομάδα, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπριζ και όχι την Μπάγερν, και η Παρίσι Ζερμέν το βρίσκει τόσο μπροστά της αυτό το γκολ της Μπενφίκα που θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν και όχι την Μπριζ. Ένα γκολ σε ένα μάτς που τέλειωσε 1-6 και δεν τέλειωσε 1-5. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Τσοκό. Θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια κύριε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Μιχάλη Τσόχο.